Είναι διαχρονικά παρακολουθούμε την πορεία και τις εξελίξεις στον κλάδο της Γούνας, γεγονός που μας έκανε διαχρονικά να βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων του κλάδου, να πρωτοστατούμε στην οργάνωση της ΠΑΡΙΣ. Απευθυνόμαστε το λόγο της Χιάτιστας σε όλους τους γουνεργάτες και τις γουνεργάτριες, τους μικρούς αυτοπροσκομούλους του κλάδου που σήμερα στενάζουν. Εκτιμάμε ότι μπορούν και πρέπει να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα βασισμένα στη βήρα και τον κόπο τόσων χρόνων για τα διέξοδα που προκύπτουν από τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, να φωτίσουμε ότι τα κέρδη των λίγων δεν συμβιβάζονται με τις ανάγκες των πολλών και από αυτή τη σκοπιά να θέσουμε την πρότασή μας και το πλαίσιο του αγώνα στο οποίο καλούμε το λαό της περιοχής. Κατά τη γνώμη μας αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι ο κλάδος της Γούνας είναι χαρακτηριστικός γιατί μέσα από την πορεία του μπορούν πραγματικά να καταρρεύσουν διάφοροι μύθοι που στείνει η αστική τάξη και διαχρονικά οι κυβερνήσεις, η τοπική διοίκηση κτλ. Πως δήθεν η ανάπτυξη μπορεί να είναι ουδέτερη και για όλους, και εργαζόμενους και εργοδοσία, ότι η λεγόμενη εξωστρέφεια της οικονομίας και του κλάδου αποτελεί δήθεν πλεονέκτημα, φτάνοντας μέχρι και σήμερα που λένε ότι η πρόσδεση δήθεν της Ελλάδας στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μπορεί να έχει δήθεν ωφέλη για τον ελληνικό λαό. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες δυσκολίες, με νέους φόβους, με την ανασφάλεια για το μέλλον, ιδιαίτερα εδώ πέρα στην περιοχή που μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά ανεργίας, που μεγάλο κομμάτι της νεολαίας επιλέγει να φύγει και να μεταναστεύσει, που πλέον σε πολλά σπίτια μπαίνει ακόμα και το δίλημα από ποια ανάγκη να κόψουν, για να ανταποκριθούν δηλαδή σε άλλες ανάγκες, είτε στο λογαριασμό του ρεύματος, στη βενζίνη και άλλα πολλά. Είναι εύλογο πολλοί να σκέφτονται ως πού θα πάει. Μπροστά σε όλους λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, μπαίνει το δίλημα ή θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία που είναι προδιαγεγραμμένη και φέρνει μόνο χειρότερα για τον λαό, ή θα πατήσουμε τον δρόμο του αγώνα και της ανατροπής για να γίνουμε εμείς οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θεωρούμε ότι έχει αξία να σταθούμε στην πορεία και την εξέλιξη του κλάδου. Μελετώντας τον, μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι η εξέλιξή του δεν παρέκκλεινε από την πορεία που ακολουθούν όλοι οι κλάδοι στην καπιταλιστική οικονομία. Και από αυτή τη σκοπιά λοιπόν αναδεικνύουμε ότι αποτελεί πραγματικά μονόδρομο για τους εργαζόμενους και τους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου, οι πάλι που προτείνουν το ΚΚΕ. Οι πόλεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Βοΐου, του νομού Καστοριάς, είναι αδιαφυσβήτητα ταυτισμένες με τον κλάδο της Γούνας. Άλλωστε και οι πρώτες αναφορές, όπως γνωρίζετε, για την ανάπτυξη του κλάδου της Γούνας, ξεκινάνε από το 17ο αιώνα και παραμένει ενεργός κλάδος μέχρι και σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι θα χρειαζόταν μια ολόκληρη μερίδα για να αναπτύξουμε όλη την ιστορία του κλάδου. Γι' αυτό και σήμερα επιλέγουμε να σταθούμε σε ορισμένα στιγμιότυπα εντός εισαγωγικών της πορείας του κλάδου, που δείχνει κατά τη γνώμη μας την τυπική πορεία που ακολουθεί κάθε κλάδο στην καπιταλιστική οικονομία. Την περίοδο μετά το 1980 ξεκινάει η καθετοποίηση της παραγωγής, δηλαδή ο έλεγχος περισσότερων φάσεων της παραγωγής, τη συγκέντρωση και τη μεταφορά του κλάδου νέων κεφαλαίων και τη συγκεντροποίηση μικρότερων. Εκείνη την περίοδο είναι που ξεκινάνε και διωγγώνονται οι εξαγωγές, το άνοιγμα σε αγορές όπως σε Ρωσία, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και οι επιδοτούμενες μεταφορές κεφαλαίων και παραγωγής σε χώρες των Βαλκανίων, μετά τις ανατροπές, την αντεπανάσταση δηλαδή, ψάχνοντας ουσιαστικά για πιο φθηνή εργατική δύναμη. Βλέπουμε δηλαδή και εδώ ότι το κίνητρο της ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι άλλο από το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για τους λίγους. Τα μεγάλα εργοστάσια και οι μεγάλες γουνοποιητικές επιχειρήσεις εξασφάλισαν τεράστια κέρδη από την οργάνωση της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς σε Ντουμπάι, Ρωσία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έχοντας εξασφαλίσει ουσιαστικά τεράστια κεφάλαια. Παράλληλα, πιέζονται ιδιαίτερα οι μικροί και αυτοαπασχολούμενοι γουνοποιοί, πολλοί από αυτούς δουλεύουν φασόν για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί οικοτέχνες, βιοτέχνες, προκειμένου να συνεχίσουν την παραγωγή τους και να επιβιώσουν, δανείζονται από τις τράπεζες με πολύ υψηλά επιτόκια, που μαζί με τα πανωτόκια εξοντώνονται κυριολεκτικά και πετιούνται μαζικά έξω από τον κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, ήδη στις αρχές του 2000 ξεκινάει το ξεκαθάρισμα εντός εισαγωγικών του κλάδου των βιοτεχνών, με αποτέλεσμα το ξεκλείδισμα των μικρών επαγγελματιών. Άλλωστε, είναι όπως διατυπώνεται και στις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτυπώθηκε και στο πόρισμα Πισαρίδη,
ότι οι μικροί ΕΔΕ και αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν, όπως λένε, διαρθρωτικό πρόβλημα στο πώς θα προχωράει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού είναι πολλές αυτές οι μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να αδειάσουν την αγορά για να βρουν ελεύθερο χώρο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως ο Ξεδιάδροπα λένε. Όλα τα μέτρα που πάρθηκαν διαχρονικά τέτοιο σκοπό είχαν. Ακόμα και οι ρυθμίσεις των χρεών, τα διάφορα προγράμματα στήριξης ή ακόμα και οι επιδοτήσεις για την αλλαγή κλάδου απασχόλησης οδήγησαν σε υπερχρέωση τελικά αυτών των επιχειρήσεων και στο ξεκλήρισμά τους. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το αστικό κράτος τάιζε κυριολεκτικά με εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις, που προέκυπταν βεβαίως από την άγρια λαϊκή φορολογία, τις μεγάλες επιχειρήσεις ουσιαστικά για να αναπτύξουν εκτροφή απομονωφόρων, κτηριακές εγκαταστάσεις, επιδότηση για προώθηση προϊόντων σε νέες αγορές κτλ. Χωρίς όμως η τεράστια ανάπτυξη του κλάδου να έχει αντίκτυπο στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Και κατά τη γνώμη μας είναι πολύ χαρακτηριστική και η περίοδος των πρώτων μνημονίων, δηλαδή την περίοδο της βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, που ο κλάδος όμως βρισκόταν σε μια ανωδική πορεία. Σύμφωνα με στοιχεία εκείνης της εποχής, λοιπόν, η ελληνική γουνοποιία μέσα στο 12-13 αγόρασε και μεταποίησε το 7% της παγκόσμιας παραγωγής γουνοδερμάτων, διακίνησε το 10% του έτοιμου ενδύματος. Όλοι δηλαδή καταλαβαίνουμε για το τι κέρδη μιλάμε εκείνη την περίοδο. Είδαν μήπως κάτι θετικό οι εργαζόμενοι? Τη στιγμή που οι μεγάλοι θησάπρισαν, η ανεργία στον κλάδο ξεπέρασε το 60%. Οι μισθοί κατρακύλησαν, γενικεύτηκαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, μεγάλωσε και κυριάρχησε σε μεγάλο βαθμό και η ανασφάλιστη εργασία, κυριάρχησαν οι ατομικές συμβάσεις, καταργήθηκε ο σταθερός χρόνος εργασίας και πλέον ο κύριος όγκος εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων δουλεύουν για ένα μεροκάμα το 20-30 ευρώ. Και όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν βεβαίως φρόντισαν να νομοθετήσουν ένα τεράστιο αντεργατικό οπλοστάσιο, συμπληρωματικό, για να εξασφαλίσουν ακόμα την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση εργαζομένων, με τις πλάτες βέβαια και του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Γι' αυτό και εκτιμάμε και σήμερα ότι η επιδότηση και στήριξη του κλάδου, όπως πανηγυρίζει και εξαγγέλει η κυβέρνηση και οι τυπικοί βουλευτές, χωρίς να συνδυαστεί με σκληρό αγώνα από την πλευρά των πραγματικών αναγκών των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών, δεν θα οδηγήσει αυτόματα σε βελτίωση των συνθήκων εργασίας, πόσο μάλλον σε αύξηση των μισθών. Γι' αυτό και εκτιμάμε επίσης ότι κανένα διάταγμα ώστε να εξαιρεθεί το προϊόν της γούνας από τα είδη πολυτελείας, όπως ήταν αυτό που ψηφίστηκε τις προάλλες στη Βουλή, δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να ανακουφίσει πραγματικά και με βάση τις ανάγκες τους, τους εργαζόμενους και τους βιοεκπαλλεστές βιοτέχνης. Γιατί τελικά η οικονομία τους αντέχει τις επιδοτήσεις, τα κρατικά και ευρωπαϊκά πακέτα χρηματοδότησης, τα νέα προνόμια στο κεφάλαιο, δεν αντέχει όμως τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, την κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, τη διαγραφή χρεών για τους ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων, τις αυξήσεις συνολικά των κοινωνικών δαπανών και τη στήριξη όλων όσων αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Για μας είναι χαρακτηριστικό και το δίδαγμα της πανδημίας. Οι μεγάλοι εκτροφείς επιδοτήθηκαν με 3 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενοι, όσοι ήταν τυχεροί εντός εισαγωγικών για να είναι ασφαλισμένοι, κλήθηκαν να ζήσουν για μήνες με το επίδομα αυτό που έδινε η κυβέρνηση. Αντίστοιχα και σήμερα βεβαίως, που εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με τα 534 ευρώ της αναστολής που πρόσφατα εξήγηλε η κυβέρνηση και πανηγύρισαν οι τοπικοί βουλευτές, πολύ χαμηλότερα από το μισθό που πέρανε πριν. Το δίδαγμα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουδέτερη ανάπτυξη για όλους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει κερδισμένους και χαμένους. Χαμένους έχει πάντα τους εργαζόμενους, που βλέπουν πως στην περίοδο της κρίσης καλούνται να σκύψουν το κεφάλι και να μοιραστούν τη χασούρα στο εισόδημα και τα εργασιακά δικαιώματα. Την περίοδο της ανάπτυξης περνάει από τα εργατικά τους χέρια αμύθιτος όγκος παραγωγής, χωρίς όμως να αναπληρώνονται όσα έχασαν τα προηγούμενα χρόνια. Χαμένους έχει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που δουλεύουν κυριολεκτικά ήλιο με ήλιο για ένα στοιχειώδες εισόδημα, με τις τράπεζες να απειλούν για κατασχέσεις και το λογαριασμό του ρεύματος απλησίαστο, όμως έχει και κερδισμένους, τους μεγάλους παίκτες του κλάδου, που κάνουν κομμάτι σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, που στις πλάτες των εργαζομένων έβγαλαν κυριολεκτικά αμύθιτα κέρδη τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και πάντα άλλωστε υπάρχει το μότο
Κάνει υπομονή να φύγει η κρίση, κάνει υπομονή να φύγει η πανδημία, κάνει υπομονή να τελειώσει ο πόλεμος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλα τα προηγούμενα χρόνια η λεγόμενη εξωστρέφεια προβλήθηκε ως λύση από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, ως διέξοδος δηλαδή για την κρίση, σε διάφορους κλάδους όπως ο τουρισμός αλλά και ο κλάδος της Γούνας. Η στρατηγική αυτή είχε προσωρινό θετικό αποτέλεσμα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που είδαν βεβαίως τους τζίρους τους να εκτοξεύονται από το άνοιγμα σε νέες αγορές στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, στη Ρωσία και νέες αγορές, το Ντουμπάι, πρόσφατα η Νότια Κορέα κτλ. Βεβαίως, όπως αναδείξαμε και πριν, το αστικό αυτό αφήγημα, σκόπιμα, συσκοτίζει την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης ως ακρογωνιαίο ουσιαστικά λίθο για την καπιταλιστική κερδοφορία και άρα την καπιταλιστική ανάπτυξη. Τι άλλο όμως συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να βγει, ότι τελικά ο κλάδος, σχεδόν αποκλειστικά στηριγμένος στις εξαγωγές και τις διεθνείς αγορές, είναι τελικά εκτεθειμένος στους διεθνείς τριγμούς και ανταγωνισμούς. Γι' αυτό και σήμερα, ανάμεσα στις πολλές συνέπειες του μενόμενου εμπολιστικού πολέμου, είναι και το χτύπημα στον κλάδο της Γούνας, με την πτώση των πωλήσεων, το πάγωμα των παραγγελιών, που οδηγεί ουσιαστικά στην απειλή εκατοντάδων απολύσεων και τελικά εκατοντάδων οικογενειών να μείνουν χωρίς εισόδημα. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ο λαός της περιοχής πληρώνει το μπλέξιμο σε εμπολιστικούς ανταγωνισμούς. Θυμάστε όλοι το αντίστοιχο εμπάργο στη Ρωσία το 2014 και το 2015. Και το πλήγμα που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι και οι μικροί αυτοαποσχολούμενοι του κλάδου. Και βεβαίως σήμερα ο λαός για ακόμα μια φορά πληρώνει βαρύ τίμημα για τη συμμετοχή της ελληνικής αστικής τάξης σε έναν ακόμα υπερελιστικό πόλεμο. 4 μήνες συμπληρώθηκαν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και πλέον γίνονται ορατές οι σφοδρές συνέπειες για τους λαούς και οι μεγάλοι κίνδυνοι μπροστά στο ενδεχόμενο γενίκευσης του πολέμου που είναι υπαρκτό. Επίσης, τα απόνερα του πολέμου απλώνονται σε όλο τον κόσμο και διαπερνούν όλα τα μέτωπα της συμπεριλαστικής αντιπαράθεσης. Και βεβαίως, οι συνέπειες όπως τις βιώνει ο λαός είναι σε όλα τα επίπεδα. Στο εισόδημα, την ακρίβεια, την ανασφάλεια για το μέλλον και βεβαίως τους λαούς που σφαγιάζονται τελικά. Και βεβαίως, σε αυτόν τον πόλεμο δεν χάνουμε όλοι ενιαία. Μπορούμε να θυμηθούμε και τα λόγια του Πρωθυπουργού στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κοζάνη τον Απρίλιο του 2022. Για να μετατρέψουμε, όπως λέει, την κρίση σε ευκαιρία. Και πράγματι είναι ευκαιρία για το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο που θησαυρίζει με τη φορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, είναι ευκαιρία για τα πράσινα αρπακτικά που θησαυρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης και τους αναπτυξιακούς νόμους, συνολικά ευκαιρία για τους ομίλους στην ενέργεια που αυτή την περίοδο θησαυρίζουν στις πλάτες μας. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα εσείς, οι εργαζόμενοι στη Γούνα, που βιώνετε πολλαπλά τις συνέπειες ενός ακόμα πολέμου, πρέπει να εμπιστευτείτε τις δυνάμεις του κόμματος, που από την πρώτη στιγμή μπήκαν μπροστά, καταδικάζοντας τον εμπελιστικό πόλεμο, δίνοντας μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης σε όλους τους λαούς. Ο λαός όμως έχει αποκτήσει νέα πείρα για τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στον πόλεμο, για τους κινδύνους που παραμονεύουν στην επόμενη στροφή των εμπελιστικών ανταγωνισμών και κυρίως για τις συνέπειες που ο ίδιος πληρώνει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας αποκτά ξεχωριστή σημασία το κάλεσμα που απίφθινε το ΚΚΕ από την πρώτη ώρα του πολέμου στον ελληνικό και στους υπόλοιπους λαούς να μην διαλέξουν στρατόπεδο ληστών, να μην πληρώσουν τις συνέπειες του πολέμου, να αγωνιστούν ενάντια στις υπερελιστικές συμμαχίες των αστικών τάξεων για να δυναμώσει η κοινή πάλη των εργαζομένων, να ξεπερδέψουν τελικά με το σύστημα που γεννά φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, απότοκο αυτών των σκληρών ανταγωνισμών που περιγράψαμε και πριν και κατέληξε στον πόλεμο, μεταξύ δηλαδή των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, είναι και οι πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεικνύουν ότι ο κλάδος της Γούνας δεν αποτελεί προτεραιότητα, θα πει και ο σύντροφος ο Παπαδάκης, μετά το ψήφισμα για την απαγόρευση εκτροφής ζώων σε κλουβιά, τον αποκλεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χρηματοδότησης του κλάδου. Και δεν αναφέραμε τυχαία προηγουμένως τους διεθνούς ανταγωνισμούς που μένονται με τον υπεραλιστικό πόλεμο. Η στροφή των αστικών κρατών στη λεγόμενη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, στη νέα πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πράσινη μετάβαση στην περιοχή μας, στο όνομα πάντα, όπως λένε, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αποτελεί ουσιαστικά μια προσωρινή κερδοφόρα διέξοδο για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους.
παγκοσμίως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας έχει ανοίξει αυτή η κούρσα για τους ομίλους και αντίστοιχα και στην ένδυση για την προσαρμογή σε αυτό που λένε βιωσιμότητα, η φόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία κτλ. Και κατά την γνώμη μας σε αυτό το φόντο εκφράζεται και ο ανταγωνισμός στον κλάδο της ένδυσης και της γούνας, της λεγόμενης συνθετικής και φυσικής γούνας. Τα κριτήρια βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, αλλά η κερδοφορία ανταγωνιστικών μονοπωλιακών ομίλων. Η διαπάλη δηλαδή αφορά το ποιο τμήμα θα επικρατήσει και θα βγει πιο κερδισμένο. Κατά τη γνώμη μας αυτή η διαπάλη είναι αποπροσανατολιστική, γιατί κρύβει ουσιαστικά τα συμφέροντα που έχουν οι εργαζόμενοι. Οι πραγματικές μας ανάγκες βρίσκονται πάντα σε αντιδιαστολή με τα συμφέροντα των καπιταλιστών που κυνηγάνε την κερδοφορία και όπου μπορεί, όπου δεν τη βρίσκουν, να αφήνουν και ολόκληρες περιοχές να ρημάζουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το κόμμα μας σήμερα με βάση και τις νέες εξελίξεις, τις καταστροφικές συνέπειες της νέας πιο βαθιάς κρίσης που εξαθλιώνει τους γουνεργάτες και τους αυτοπροσχολούμενους γουνοποιούς, τεκμηριώνει στο πρόγραμμά του ότι ο λαός μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα με βάση τις δυνατότητες του σήμερα. Η θέση του κόμματός μας, η δράση των κομμουνιστών σήμερα, μπορεί πραγματικά να ραγίσει το γυαλί της ευρωατλαντικής συνένεσης των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό και σας καλούμε σήμερα, συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ, να κάψουμε όλα τα αντιλαϊκά σενάρια της επόμενης μέρας. Ήδη οι επόμενοι δίθεν σωτήρες του λαού έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζονται για μετεκλογικές συνεργασίες, για να εξασφαλίσουν πλειοψηφίες και να προχωρήσουν το αντιλαϊκό τους έργο. Ανεξάρτητα λέμε τελικά ποιος θα κάτσει στο κυβερνητικό τραπέζι, το μενού είναι ήδη έτοιμο. Αφορά έναν προς έναν τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου, που πέρα από τις αναγκαίες διαφορές τους, στο τέλος τελικά όλοι στέλνουν το λογαριασμό στο λαό. Πρώτος κοινός στόχος τους είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που κατευθύνεται στους μεγάλους ομίλους, αλλά θα το πληρώσει ο λαός όπως πλήρωσε και τα μνημόνια. Δεύτερος κοινός στόχος είναι η πράσινη μετάβαση για να προχωρήσουν οι πράσινες επενδύσεις με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος που λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία επιταχύνεται στέλνοντας φουσκωμένο το λογαριασμό της ενέργειας στα λαϊκά στρώματα. Τρίτος κοινός στόχος είναι η ενεργή εμπλοκή στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχει μετατρέψει τη χώρα μας και το λαό μας σε στόχο αντιπίνων, εμπλοκή βεβαίως που ακουμπά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τους επικίνδυνους συμβιβασμούς που προετοιμάζονται. Αυτοί οι κοινοί στόχοι αποτελούν τον πυρήνα των πραγματικών δηλώσεων μιας τέτοιας επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης, η οποία από ό,τι δείχνουν και οι δυσίωνες εξελίξεις στην οικονομία αλλά και στα ελληνοτουρκικά, θα έχει περισσότερες δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό δεν φτάνει ένα αστικό κόμμα, χρειάζεται από ό,τι φαίνεται και ένα δεύτερο, να μοιραστούν δηλαδή την ευθύνη της αντιλαϊκής διαχείρισης. Το έχουμε πιάσει το υπονοούμενο, ο ένας μετά τον άλλον, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, έχουν αρχίσει να μιλάνε οι ίδιες συνεργασίες. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, υπάρχει ανάγκη να μεγαλώσει το αντίπαλο δέος, η Συμμαχία των Εργατικών Λαϊκών Στρωμάτων, όπως μεγαλώνει δηλαδή το μπλοκ της μεγάλης εργοδοσίας του κλάδου, από κοινού με την κυβέρνηση, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και την τοπική διοίκηση, που τάζουν για ακόμα μια φορά επιδοτήσεις. Έτσι πρέπει να μεγαλώσει και το μπλοκ της εργατικής τάξης και των σύμμαχων στρωμάτων για τις δικές τους ανάγκες. Γνωρίζετε ότι το κόμμα μας βρίσκεται σταθερά απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί βρίσκεται σταθερά δίπλα στο λαό. Το ίδιο θα κάνει και τώρα, θα δώσει όλες τις δυνάμεις, έτσι ώστε η εργατική τάξη, ο λαός με την οργανωμένη του δράση, κάτι να εμποδίσει, κάτι να κερδίσει και το κυριότερο να αρχίσει να προετοιμάζεται για να επιβάλλει ριζικές αλλαγές προς όφελός του. Όπου οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν κανέναν σωτήρα, αλλά με τη δική τους οργάνωση, με δυνατά σωματεία και αλληλεγγύη γίνονται μια γροθιά, συγκρούονται με την εργοδοσία, το κράτος της και τις κυβερνήσεις, τους αντεργατικούς νόμους και τελικά βάζουν μπροστά τα δικά τους αιτήματα, μπορούν τελικά και να αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις και να έχουν νίκες, αλλά κυρίως να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ένα σύνθημα που μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη. Αυτό χρειάζεται σήμερα να συζητήσουμε, το πώς θα πούμε μπροστά για να οργανώσουμε την πάλη, για να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να μην γίνει καμία απόλυση,
να μην υπάρξει καμία μεταβολή στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του κλάδου, σε περίπτωση διακοπής της παραγωγής να εξασφαλιστούν οι μισθοί, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, το συνολικό εισόδημα των εργαζομένων, να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες και ταυτόχρονα να παρθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να δοθεί επίδομα ανεργίας για τους ανέργους και τους μακροχρόνια ανέργους, κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη κτλ. Και απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου θησαυρίζουν με τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG. Κατά τη γνώμη μας, αυτός ο καθημερινός αγώνας είναι αυτός ο οποίος μπορεί τελικά να ανοίξει την προοπτική για έναν συνολικό αγώνα αντιπαράθεσης με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, συνολικά με την εξουσία των μονοπωλίων και τις συμπεριλαστικές συμμαχίες, να ανοίξει δηλαδή ο δρόμος για μια εξουσία που το κίνητρο της παραγωγής, της ανάπτυξης της οικονομίας θα είναι η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι τα κέρδη των επιχειρηματιών, και νομίζουμε ότι μόνο αυτή η προοπτική μπορεί τελικά να αξιοποιήσει και όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής, οι οποίες είναι μεγάλες. Μια τέτοια προοπτική τι απαιτεί? Κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία που θα διασφαλίζει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, που θα καλύπτει πλήρως και δωρεάν όλες τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, στέγαση, πρόνοια, με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Η κοινωνική ιδιοκτησία είναι το πραγματικά νέο για να μπορέσει να πάψει η οικονομία να λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος. Πάνω σε αυτό το έδαφος μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί και ο κλάδος της Γούνας σε μια ολοκληρωμένη οργάνωση της παραγωγής στον ευρύτερο τομέα κλωστοϊφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και άλλων ανάλογων προϊόντων ατομικής κατανάλωσης. Είναι η μοναδική ρεαλιστική λύση που μπορεί να αναπτύξει τον κλάδο της Γούνας με πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής, πρώτης ύλης, μεταποίησης, διάθεσης του προϊόντος προς όφελος όμως των κοινωνικών αναγκών, και άρα με κριτήριο τις ανάγκες και τις δυνατότητες και όχι το κέρδος. Μόνο έτσι μπορεί τελικά να παίρνονται και όλα τα μέτρα προστασίας και για το φυσικό και ανθρωπογενές συνολικά περιβάλλον. Η σοσιαλιστική εξουσία μπορεί να οργανώσει ένα ευρύ εσωτερικό δίκτυο πωλήσεων που θα ικανοποιεί τις συνολικές ανάγκες και τις δυνατότητες της οικονομίας, αξιοποιώντας και τον τουρισμό προς όφελος του λαού και των εργαζομένων, και παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει τις διεθνείς ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις για να επιδιώξει συνεργασία με κράτη και λαούς για να εξασφαλίσει διεθνείς συμφωνίες